Είναι η εκπομπή ώρα Ελλάδα, Τετάρτη 27 Σεπτέμβρη 2023. Τα πράγματα έξω στου δρόμου δεν είναι ιδιαίτερα καλά. Ε, βλέπουμε και φωτογραφίε εδώ στο διαδίκτυο. Όσοι έχουμε περάσει και με τα αυτοκίνητά μα, προφανώ πηγαίνοντα στις δουλειέ μα, είδαμε ότι υπάρχουν προβλήματα ε, με την κυκλοφορία των οχημάτων. Πάρα πολλή κίνηση. Κάποιοι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει. Αυτά βέβαια εδώ στην Αθήνα, έτσι, γιατί υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε, δεν τα βλέπουμε, δεν τα βιώνουμε και ενδεχομένω να μην τα κατανοούμε στην περιφέρεια, όπου οι τραγικές εικόνες που είδαμε πριν από μέρες με το πέρασμα του τυφώνα ήταν πραγματικά αποκαρδιωτικές, έτσι, και ακόμα όχι μόνο δεν έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα, αλλά και με το Χειμώνα που πλησιάζει, με το έμπα του χειμώνα, σιγά σιγά, διωγγώνεται ο προβληματισμός. Υπάρχουν φωτογραφίες εδώ από τη Νέα Φιλαδέλφια, όπως σας είπα, με πλημμυρισμένες κάποιες περιοχές. Και παρακολουθούμε και μέχρι το τέλος της εκπομπής οτιδήποτε προκύψει από το πέρασμα του Ηλία, Ηλίας μες στα λατινικά γράφεται, η e όπως προφέρεται από τους ε, Αγγλοτραφείς και περιμένουμε να δούμε. Α, να, εδώ βίντεο υπάρχουν από στα Πατήσια όπου έχουν μετατραπεί σε ποτάμια κάποιοι δρόμοι ανάλογα τώρα που είναι γούβες και λοιπά υπάρχουν περιοχές και όλα αυτά ξέρετε τι γίνεται ρε παιδί μου. Το θέμα είναι ότι αν σε όλα αυτά υπήρχε γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που βρέχει στην Αθήνα ή στη χώρα ή γενικά σε όλο τον κόσμο. Αν δεν υπάρχουν υποδομές για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό το ακραίο φαινόμενο, η καθημερινότητα, εντάξει, αντιμετωπίζεται μέσα από την καθημερινότητα. Αλλά όταν έχει κάτι το παρατραβηγμένο, κάτι το οποίο Όντω χαρακτηρίζεται ακραίο ω φαινόμενο. Δεν πρέπει να έχει κάνει κάτι για να μπορέσει να το προλάβει. Αυτό είναι που λέμε η πρόληψη. Και αυτό καθαρά είναι ένα κομμάτι όχι μόνο των τοπικών αρχών που λένε: Α, γιατί πέφτει και μπαλάκι όλη η ιστορία. Δεν φταίμε εμεί, φταίει η περιφέρεια. Δεν φταίει η περιφέρεια, φταίει ο Δήμο. Δεν φταίει ο Δήμο, φταίει το κράτο. Ένα και το αυτό είναι, παιδιά. Ένα και το αυτό είναι. Είναι ο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στο αστικό κομμάτι τη πολιτική μα όλο αυτό το σύστημα, όπου και ο Δήμο έχει ευθύνη και η περιφέρεια έχει ευθύνη και το κράτο δεν είναι άμυρο ευθυνών. Είναι όλο το πακέτο το οποίο το ένα συνεργάζεται με το άλλο. Τώρα, αν η ευκολία είναι το ένα κομμάτι, το ένα μέρο να ρίξει τον μπαλάκι στο άλλο για να γλιτώσει και τελικά ο μόνο που δεν γλιτώνει είναι ο πολίτη αυτή τη χώρα, τότε τα πράγματα σίγουρα δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι και όπως δικαιούται να έχει ο κόσμος. Έτσι, μια ασφάλεια και μια σιγουριά. Ξέρετε, ξυπνήσαμε όλο το πρωί γιατί ήταν τα μπουμπονιτά πολύ μεγάλα. Έτσι και είδαμε και αυτέ τι εικόνε από τη Θεσσαλία. Είμαστε λίγο επηρεασμένοι, έως πολύ θα έλεγα. Και μη μαθημένοι κιόλα εδώ στην, στην Αθήνα, στο κέντρο, από τέτοια φαινόμενα. Δεν έχουμε δει δηλαδή περιοχέ να έχουν πλημμυρίσει για ένα τόσο χρονικό διάστημα και να έχουν μετατραπεί σε ποταμούπολη. Ε, και, και, ακούγα ακούγαμε τα μπουμπουνιτά και με τα παιδιά όπου σηκωθήκαμε όλοι έπεσε και το ρεύμα, ξανάρθε, ξανάπεσε. Είχε αυτή τη διαδικασία το πρωί που ήταν έτσι, θα έλεγα λίγο φοβιστική. Ε, καλά τα παιδιά. Ο μικρό δηλαδή έψαχνα να δει πώ δεν θα πάει σχολείο και απογοητεύτηκε στο τέλο, αλλά ε, τέλο πάντων. Όμω δημιουργείται μια ανασφάλεια. Και η ανασφάλεια δεν είναι μόνο ότι αχ, πέφτουν 10 κεραυνοί, γίνεται χαμό έξω, λισομανάει ο τόπο. Η ανασφάλεια είναι ότι ξέρει και νιώθει ότι δεν υπάρχει κάποιο ουσιαστικά να σε προστατεύσει. Δηλαδή το κράτο. Και όταν λέμε, Αχ, δεν υπάρχει κράτο. Είναι το μεγαλύτερο παραμύθι. Υπάρχει κράτο. Είναι αυτό ακριβώ που βλέπετε.